Οργή και αγανάκτηση από τη φιλοζωική κοινότητα των Χανίων για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής στο θέμα των αδέσποτων. Τα μέλη της κοινότητας βάλουν κατά του Δήμου με την Ατάσα Μπουμπολάκη να λέει χαρακτηριστικά ότι ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος βρίσκονται στο 1967 και όχι στο 2021. Παρακολουθεί εδώ και πολλούς μήνες τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής με αντιλήψεις και χειρισμούς για τα αδέσποτα που αγγίζουν τα όρια του αμοραλισμού, της κοινικότητας, με όρους της δεκαετίας του 30 και του 40, τόσο απέναντι στα ζώα, όσο και απέναντι στα κατακτημένα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας μιλά για αναχρονιστικές όπως τις χαρακτηρίζει θέσεις της Δημοτικής Αρχής, εν ώψη του προωθούμενου νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς. Σκοπός, όπως λέει, του Δήμου είναι να εξασφαλίσει τέχνη έντος στη σύμφωνη γνώμη και των άλλων Δήμων, ώστε να φαίνεται ότι τις ενστερνίζονται στο σύνολό τους οι Δήμοι του Νομού Χανίων. Αντί να καλέσει σε διαβούλευση τους Δήμους του Νομού να μιλήσουν, τους έστειλε μία επιστολή και ζητούσε άμεσα, όπως πληροφορούμαστε, να απαντήσουν στην κατάπτυστη για τα ζώα και τους φιλόζωους πολίτες επιστολή τους. Τέχνη έντος δε για να κρύψουν την αθλειότητα των θέσεών τους. Επένδυσαν την επιστολή με ωραίες παραπλανητικές λέξεις, βαφτίζοντας για παράδειγμα το κοινοκομείο Πάρκο. Ο χώρος που προτείνουν έχει δίπλα το αθλητικό κέντρο του ακροτηρίου. Εκεί αθλούνται όλα τα παιδιά του ακροτηρίου και δίπλα θα βάλει όλους αυτούς τους άρρωστους και μη άρρωστους σκύλους. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε αυτόν τον χώρο. Με βάση την κυρία Ποπολάκη, ο Δήμος Χανίων, μέσω σχετικής επιστολής που απέστειλε μεταξύ άλλων και στο αρμόδιο Υπουργείο, ζητά, όπως είπε, το μόνιμο εγκλεισμό όλων των αδέσποτων στο απέραντο κοινοκομείο που ονειρεύεται να δημιουργήσει. Πόσες χιλιάδες τρέμματα θέλετε για το πάρκο σας, όπως το αποκαλείτε, κύριε Δήμαρχε, για να χωρέσει τα 2.500 αδέσποτα που υπάρχουν στο Δήμο σας, και μετά τι? Τα υπόλοιπα που συνεχώς θα είναι παντού και πάλι, τι θα τα κάνετε? Έχουμε ένα Δήμο, δυστυχώς, εντελώς, τι να πω, εντελώς πρόχειρο, αυτή τη λέξη μόνο να πω. Πάρα πολύ μας έχει στεναχωρήσει αυτή η ιστορία, αυτή η ανευθυνότητα προπαντός του Δήμου. Εν κατακλείδη, η φιλοζωική κοινότητα ζητά να μπει τέλος στην αντιφιλοζωική και αντιδημοκρατική κατρακύλα της Δημοτικής Αρχής, όπως λέει, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος ανήκει στους δημότες και όχι σε αυτοκράτορες.